πιστεύουν στην μεγαλύτερη ημέρα εκτόσεων της χρονιάς, διατηρώντας επιφυλάξεις. Περισσότερα από την Γαβριέλα Ζάρτιλα. Μπροστά στο θέμα με τις ουρές καταναλωτών έξω από τα μαγαζιά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που περιμένουν να ανοίξουν για να προλάβουν τις προσφορές της Black Friday και με την ελπίδα μιας ένεσης στην αγορά, οι Κύπροι καταστηματάρχες καθιέρωσαν τη δική τους ημέρα άκρα του καταναλωτισμού. Η κάμερα του Σίγμα βρέθηκε στον πεζόδρομο Λίδρας Όνας Αγόρου και έπιασε τον παλμό των καταστηματαρχών εν ώψη της Παρασκευής 26 Νοεμβρίου, αν δηλαδή ο κόσμος τους τιμήσει με τις αγορές του. Εδώ και 2-3 χρόνια που βρήκαμε εμείς στην Κύπρο τι σημαίνει Black Friday, η αγορά είναι ανεβασμένη. Καμία σχέση με την Αμερική η Κύπρος, η Κύπρος είναι μικρή. Αν έχουμε καλές καιρικές συνθήκες κάτω στην αγορά, θα υπάρχει αρκετός κόσμος. Το εξωτερικό έχει καθιερωθεί. Στην Κύπρο τα τελευταία 2 χρόνια άρχισαν να το ζητάνε. Κάνουμε κάποιες προσφορές για να ελκύσουμε τον κόσμο. Χρειάζεται να έρθει ο κόσμος κάτω στην αγορά, γι' αυτό θα κάνουμε κάποιες προσφορές. Ωστόσο, υπάρχουν και οι καταστηματάρχες που δεν πιστεύουν ότι η Μαύρη Παρασκευή στην Κύπρο εφαρμόζονται, τουλάχιστον όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό και προτιμούν να προσφέρουν ολόχρονα καλές τιμές στους πελάτες τους και όχι μόνο τη συγκεκριμένη μέρα. Δεν κάνουμε Black Friday, γιατί στους πελάτες σας, όταν θέλουν, πάντα κάνουμε. Χρειάζεται να περιμένουν τον Black Friday. Ξέρω, θέλει να έρθει ο κόσμος, έρχεται, μπορεί να στα ηλεκτρονικά πιο πολλά νομίζω. Καλές αγορές λοιπόν. 10 γήπες από την Ισπανία έφτασαν χτες βράδυ